Άκουσα την τοποθέτηση του κυρίου Κεδίκογλου. Φοβερή επιχειρηματολογία για το νομοσχέδιο για την παιδεία. Μας απάντησε για την κριτική που κάνουμε, τη σκληρή. Δεν μου λέτε ποιος σας το έγραψε, ο Δόλ ή ο Παπαδημούλης του άρθρου. Έχετε το θράσος εσείς. Έχετε το θράσος εσείς να μιλάτε και να μας κατηγορείτε γιατί πουλήσαμε τον 902. Σας έπιασε ο πονός για τον 902. Εμείς τον πουλήσαμε νόμιμα για να πληρώσουμε τους εργαζόμενους και τα ασφαλιστικά ταμεία. Όταν εσείς και προσωπικά έχετε υπογράψει και έχετε ψηφίσει τέτοιους νόμους που στέλνουν στην κόλαση χιλιάδες εργαζόμενους. Τολμάτε να πάτε στην Εύβοια όπου θέλετε. Και τολμάτε να μας μιλήσετε εμάς γιατί τον πουλήσαμε, τι μας περάσατε. Δεν το θέλαμε τον 902 για να πληρώσουμε τους εργαζόμενους. Έχετε ακούσει κανέναν να έχει πουλήσει επιχείρηση και τα λεφτά που παίρνει να τα δίνει στους εργαζόμενους και στα ασφαλιστικά ταμεία. Γι' αυτό το δώσαμε τον 902. Και βρήκατε εσείς να μιλήσετε για offshore. Τα μισά σας στελέχη θα πάνε φυλακή. Το βασίλειο της διαφθοράς του Πασόκ. Το κόμμα σας τόσα χρόνια. Τα μισά σας, εσείς είσαστε οι βασιλιάδες της offshore και της αδιαφάνειας. Και έχετε το θράσος να βγαίνετε στη Βουλή και να μιλάτε. Όλα φανερά είναι. Τίποτα κρυφό δεν υπάρχει. Είστε υπουργός ή δεν είστε. Έχετε στοιχεία να μιλήσετε ή ζηλέψετε τον Πάγκαλο. Και ο Πάγκαλος μας έλεγε για τον Γερμανό. Και βγήκε δικός σας υπουργός, θα τον ονομάσω κιόλας, επικοινωνιών ο Βερελής, και λέει το κουκουέ δεν έχει καμία σχέση με τον Γερμανό. Ζηλέψατε τον Πάγκαλο. Σε αυτή τη λογική, τι νομίζετε ότι βρήκατε ευκαιρία και μας μιλάτε εσείς για ηθικό κυρός. Το Πασόκ, εσείς στέλεχος του Πασόκ και αυτής της κυβέρνησης και όλης της κατάστασης που βιώνει ο ελληνικός λαός, μιλάτε για το κουκουέ που τι έκανε, σας το λέω. Έδωσε, για να το ξέρει και ο ελληνικός λαός, ένα μέσο πολύ χρήσιμο για την πάλη του λαού, έγινε να βγάλει για λεφτά. Για να πληρώσει τους ίδιους τους εργαζόμενους. Ποιος σας τα είπαν αυτά, οι καναλάρχες, αυτοί που σας χρηματοδοτούν όλα αυτά τα χρόνια. Ποιοι μιλάτε εσείς για offshore, για τις βαλίτσες των χρημάτων που έρχονταν, για τα σκάνδαλα της Siemens, για ποια μιλάτε, εσείς δεν τα φτιάξατε. Τι νομίζετε, ότι βρήκατε ευκαιρία στο εκπαιδευτικό να απαντήσετε με συκοφαντική επίθεση κατά του ΚΚΕ? Άμα έχετε στοιχεία, υπουργός είστε. Αλλά δεν έχετε στοιχεία, είστε ανίκανος. Ανίκανος και αισχρός. Και το λέω έτσι. Σας παρακαλώ, κύριε Παφίλη, κύριε Παφίλη, οι φράσεις αυτές θα διαγραφούν, θα ανακαλέσετε. Όχι αυριανισμούς. Κύριε Παφίλη, να ανακαλέσετε τις φράσεις. Κάτω από τη μέση. Να διαγραφούν, κύριε Παφίλη. Να μην διαγραφεί τίποτα. Το εσχρός, ο υπουργός. Βεβαίως, να μην διαγραφεί τίποτα. Αν έχει στοιχεία, να έρθει εδώ και να τα πει. Άλλο αυτό, έχετε και άλλες φράσεις. Έχετε και άλλες φράσεις. Είστε παλιός, έμπειρος κοινοβουλευτικός. Ακούστε, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Εμείς κάνουμε πολιτική και ιδεολογική αντιπαράθεση. Όχι με τέτοιες φράσεις. Το κουκουέ τουλάχιστον. Το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν ανεχόμαστε όμως. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν μας ανεχόμαστε όμως. Δεν μας έχει συζητήσει. Αυτούς που έχουν συνδέσει με τη μίζα και τη διαφθορά το όνομά τους. Κύριε Παφίλη, ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα, ούτε εσείς, σας παρακαλώ. Στον κύριο Κεδίκογλου και σε όλους τους υπόλοιπους, τη δίνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του 902, που ομόφωνα, όχι μόνο αποδέχτηκαν, αλλά υπερασπίζονται και αυτή τη λύση που έδωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ντροπή.